Ακριβώς, όπως μας είπε, είναι πια οι φύλακες αγγελίτης, ο Παναγιώτης, αλλά και ο Θοδωρής, ο Σκαλτσάς, τον οποίον τον ανέφερε από την πρώτη στιγμή, είναι οι άνθρωποι που άνοιξαν την πόρτα του συνοδηγού του αυτοκινήτου τους και ευτυχώς για εκείνη δεν είχε φορέσει ακόμη τη ζώνη ασφαλείας της και κατάφεραν να την τραβήξουν από τον μπουφάν, όπως μας είπε. Της έπιασαν το χέρι, την κράτησαν πολύ σφιχτά, την έβγαλαν, την έσυραν έξω, δεν βγήκε όρθια η γυναίκα το αυτοκίνητο. Πραγματικά την έσυραν. Πάμε, και πάμε, δύο δευτερόλεπτα αργότερα το αυτοκίνητο βρισκόταν στο βυθό. Αυτή τη στιγμή να ακούσουμε τι σου είπε. Το ότι είμαι εδώ είναι ένα αποτέλεσμα που το οφείλω στον κύριο Θόδωρο Σκαλτσά και στον Παναγιώτη, που δεν μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το επώνυμό του, τους δύο άνδρες του λιμενικού, οι οποίοι είδαν να συμβαίνει αυτό, και ειδικά ο κύριος Θοδωρής με κίνδυνο τη ζωής του με απεγκλώβησε και άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού και με τράβηξε σέρνοντας έξω την ώρα που, όπως είδατε, πέφτει το αυτοκίνητο. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Από πού σας κράτησε, δώσατε τα χέρια σας, άνοιξε... Από το μπουφάν μου με βούτυξε, πώς να το... Δεν έχω, είμαι και ταραγμένη, συγχωρέστε με. Με έπιασε ο άνθρωπος και λόγω της ανδρικής μυϊκής του δύναμης είχε τη δυνατότητα από το μανίκι του μπουφάν που φορούσα να με σύρει προς τα έξω. Αν δείτε σε κάποιες λεπτομέρειες, δεν βγήκα όρθια από το αυτοκίνητο, βγήκα σέρνοντας και πέφτοντας κάτω και σέρνοντας πήγαμε έξω ο άνθρωπος, δηλαδή του οφείλω τη ζωή μου. Με έσυρε και με έσωσε. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση και άλλη λέξη αυτή τη στιγμή να το περιγράψω. Τον ευγνωμονείτε, φαντάζομαι, για αυτή την κίνηση. Μα θεωρείτε ότι ήταν ο σωτήρας μου και ο Παναγιώτης και ο Θοδωρής. Επιτρέψτε μου με τα μικρά τους μέχρι να μάθω... Είναι άνθρωποι πια. Έτσι. Θα πω κάτι που λόγω της εθελοντικής μου δράσης το έλεγα και το εννοώ και το βίωσα για άλλη μια φορά ακόμη στη ζωή μου. Όσο υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν ζωές. Και έχει και δύο παιδάκια ο άνθρωπος που σας έφυγε. Βεβαίως, έχουν τις οικογένειές τους και με κίνδυνο να παρασυρθεί εκείνη τη στιγμή και αυτός, και σκεφτείτε τις συνέπειες και για μένα και για αυτόν και για την οικογένειά του.